συνεχίζοντας την προσπάθεια, όπως ανέφερε στο σπουδαστηρίου τοπικής ιστορίας, φιλοξενούμε σήμερα δύο εξαίρετους επιστήμονες Μακεδόνες να παρουσιάσουν από την πλευρά τους δύο διαφορετικά θέματα. Η σημερινή εκδήλωση με τα θέματα που παρουσιάζουμε, όπως είπα, είναι μια προσπάθεια προβολής της τοπικής μας ιστορίας, ιδιαίτερα το θέμα το οποίο θα παρουσιάσει ο κύριος Τσεμάνης, αναφέρεται σε ένα γεγονός ιστορικό που φέρει τον τίτλο «Οι Πανδύτικο-Μακεδονικοί Αγώνες» τον Σεπτέμβριο του 1946, που φέρουν το όνομα Παύλος Μελάς. Γίνονται δηλαδή οι αγώνες της μνήμης του Παύλου Μελά. Έχει γραφτεί και ένα σχετικό βιβλίο. Αυτό το βιβλίο, τότε, το 1946, έχει τρία επίπεδα. Το πρώτο το γράφει η ίδια η Ναταλία Δραγούμ, η γυναίκα του Παύλου Μελά, μιλάει και εξιστορεί περιληπτικά την ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα και τη δράση του άντρα. Το δεύτερο αναφέρεται στην ιστορία της Καστοριάς από αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι τον 20ο και πλέον αιώνα, που το γράφει ο Κωνσταντίνος Πηχαίων, γυμνασιάρχης της Καστοριάς. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στους αγώνες που είχαν πραγματοποιηθεί, τους αθλητικούς αγώνες που τους οργάνωσε η Επιτροπή στην Κοζάνη Πανδυτικομακεδονικού Αγώνα και συμμετείχαν από όλα. Φλωρίνα, Καστοριά, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, Γρεβενά κτλ. Είναι μια τριλογία. Μερικά από αυτό το βιβλίο ανατύπωσε ο κ. Τσεμάνης, θα το περάσει δωρεάν, κάνα 40 κομμάτια είναι όλα. Όμως, οι εκδόσεις Πελασγός, πολύ παλιότερα, το είχαν εκδώσει αυτό το βιβλίο και το διαθέτουμε και εμείς στο μουσείο. Δυστυχώς δεν έχω πολλά σήμερα να μεράσω, κάνα 15 όλα. Θα τα δώσουμε και αυτά για τον κόσμο. Θέλω να πω ότι η προβολή, η προσπάθεια του μουσείου να προβάλλουμε την τοπική μας ιστορία με τους σημερινούς ομιλητές που φιλοξενούμε, όπως είδατε, και τον πρώην πρόεδρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τον κύριο Νίκο Μέρτζο, ο οποίος θα απευθύνει και αυτό σε ένα χαιρετισμό. Θέλω να πω ότι το μουσείο μας είναι αυτό που είπα πολλές φορές, ένα κρυφό σχολείο, έχει περιβάλλον κρυφού σχολείου και εύχομαι κάθε ελληνική οικογένεια σήμερα να γίνει ένα κρυφό σχολείο για να σώσουμε την Ελλάδα. Νιώθω μεγάλη έτσι χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ στη Καστοριά μετά από πρόσκληση του κυρίου Τσεμάνη να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο φιλοδοξούμε να γίνει ένας θεσμός, να καθιερωθεί ένας θεσμός, ελληνική ιδέα είναι αυτή, να αναβιώσουμε δηλαδή τα συμπόσια των 7 σοφών της αρχαιότητας. Όπως θα γνωρίζετε ασφαλώς για τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, οι οποίοι ήταν από διαφορετικές πόλεις. Και ξέρετε, οι πόλεις ήταν σαν κράτη. Πόλεις κράτη που μαλώνανε, πολεμούσαν κλπ. Αυτοί οι σοφοί με τη σοφία τους και τα αποφθέγματά τους κατόρθωσαν να τους ενώσουν αυτούς. Διότι ήταν εκείνη η γνώμη, ήταν ας πούμε η σοφία του απλού ανθρώπου. Με αποτέλεσμα να κάνουν μια οικουμενική Ελλάδα. Και εκεί στηρίχθηκε όλος ο πολιτισμός. Και ο δυτικός στη συνέχεια. Αυτό τώρα θέλουμε εμείς να το κάνουμε στη σύγχρονη εποχή. Διότι και η γη είναι ένα παγκόσμιο, έχει διάφορα κράτη, σαν χωριά δηλαδή. Οπότε θα καλούμε στα συμπόσια μας, θα καλούμε 7 διάσημους ανθρώπους από επιστήμες και τέχνες για να μας πούνε τα ορισμένα θέματα τις οποίες θα τους βάζουν, ερωτήσεις δηλαδή, και τα θέματα αυτά θα είναι επίκαιρα. Παραδείγματι, το πρώτο συμπόσιο που κάναμε αφορούσε τους 7 καρδιοχειρουργούς του κόσμου και φέραν ανθρώπους από τη Βραζιλία, από την Ιαπωνία, από την Αμερική, παντού. Το δεύτερο συμπόσιο τώρα που κάναμε προέτος, φέραμε 7 κοσμολόγους, εκ των οποίων οι 4 ήταν νομπελίστες, οι οποίοι μας μιλήσαν για τα θέματα τα ειδικά σε ένα ακροατήριο ευρύ, οπότε δέχθηκαν και ορισμένες ερωτήσεις απλών ανθρώπων. Και μετά είχαμε μια άλλη συνάντηση που συζητήσαμε θέματα ειδικά. Έτσι δηλαδή προσπαθούμε να
βγάλουμε τη σοφία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι σοφοί ειδικοί πλέον. Διότι σήμερα δεν γίνεται κάποιος σοφός, υπάρχει η εποχή της εξειδίκευσης. Με αποτέλεσμα αυτοί οι σοφοί, οι οποίοι διακρίνονται από όλους τους άλλους σε ένα τομέα, αποκτούν μια σοφία. Αυτή η σοφία αποκτάται και από τη μελέτη του ειδικού θέματος, αλλά και με την επαφή που έχουν αυτοί που είναι διάσημοι με διάφορους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν αυτή τη σοφία που αποκτούν εμείς θέλουμε να την πάρουμε και παράλληλα να τους βλέπουμε κιόλας. Τους βλέπουμε σε εφημερίδες, σε προεδρικά και θέλουμε να τους φέρουμε αυτούς στην Ελλάδα. Να γυρίσουν δηλαδή πάλι η σοφία πάλι στην Ελλάδα. Και φιλοδοξούμε, ήδη έχουμε κάνει μία οργάνωση, λέγεται Επιτροπή Συμποσίου των Επτά Σοφών, που η οργάνωση αυτή έχει μέλη πολλούς διακεκριμένους ανθρώπους του ελληνικού χώρου. Είναι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί κλπ. Και είμαστε πολύ ενθουσιώδεις ότι θα καθιερώσουμε το θεσμό αυτό, ο οποίος θεσμός είναι ένας θεσμός που έχει την εμβέλεια και το βιλεκές των Ολυμπιακών Αγώνων. Και είναι ελληνική ιδέα. Από εκεί ξεκινάμε και όλοι αυτοί που έρχονται εδώ πέρα τους δωρίζουμε, μάλλον τους δίνουμε ένα μετάλλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και τους χαρακτηρίζουμε σοφούς του σύγχρονου κόσμου. Και είναι περήφανοι γι' αυτό, γιατί αυτοί είναι φορτωμένοι με μετάλλια, με διπλώματα. Και όταν τους πεις ότι είσαι ένας από τα σοφούς, είναι, δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Και το βλέπουμε από τον ενθουσιασμό τον οποίο εκφράζουμε. Ξέρετε, βρήκα ένα παλιό βιβλίο, το οποίο έχει εξαντληθεί. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο περιείχε το πρόγραμμα των αγώνων, που ήταν αθλητικοί αγώνες, αλλά και πολιτιστικοί αγώνες, τον 13 με 15 του Σεπτεμβρίου του 1946. Μου έκανε εντύπωση ημερομηνία, διότι 15 μέρες πιο πριν είχε γίνει το δημοψήφισμα για την επιστροφή του βασιλέως του Δευτέρου. Και 6 μήνες πιο πριν είχαν γίνει εκλογές στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Γιατί έγιναν λοιπόν αυτοί οι αγώνες, οι οποίοι αγώνες ήταν με πρωτοστάτη τον διοικητή της Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναστάσιο Νταλίπη, ο οποίος ήταν ο γιος του Μακεδονόμαχου. Ορφανό παιδί από τα μηδέν είχε ξεκινήσει. Πολύ σοβαρή προσωπικότητα. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης και της Ελλάδας της εποχής εκείνης να αποφύγουμε το Μεγάλο Πόλεμο. Και μάζεψαν όλες τις δυτικομακεδονικές πόλεις, από την Τολεμαΐδα μέχρι και το Τσοτήλι που λέει ο λόγος, και μαζεύτηκαν 3.000 άνθρωποι και στην πραγματικότητα φιλοξενήθηκαν από την πόλη της Καστοριάς. Έχω φέρει κάτι το οποίο είναι μυστήριο, το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Ένα από τα έπαθλα, για να καταλάβετε το επίπεδο, που δόθηκε σε μαθητή της Πτολεμαΐδος, ο οποίος εξελίχθηκε και έγινε από τους καλύτερους ορθοπαιδικούς της Ελλάδος και του κόσμου, του Παναγίου του Σημειονίδη. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο το έκανα αυτό είναι ότι είχα μάθει και ήξερα ότι το βιβλίο έχει εξαντληθεί. Απεφάσισα λοιπόν να το φωτοτυπήσω σε μεγέθυνση Α4, να είναι ευανάγνωστο, και έβαλα μέσα στις διάφορες ενότητες μερικές λεπτομέρειες και σχόλια δικά μου. Η έκπληξη μεγάλη, κυρία Ψωμαδάκη, είναι ότι βρήκα στο βιβλίο αυτό πρώτον τη φωτογραφία του πατέρα μου. Δεύτερον, τη φωτογραφία της μητέρας μου, η οποία είναι έγκυος σε μένα. Το 1930, και το τρίτο και σπουδαιότερο ίσως, σε μια εικόνα μεγάλη, εξαιρετική, που αφορά τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες της Καστοριάς τότε, βρήκα την αδελφή μου 14 ετών, η οποία τώρα είναι 84 και η οποία είχε λάβει μέρος, υποτίθεται, στις εκδηλώσεις εκείνες. Επειδή τότε ταυτόχρονα είχε γίνει ένας αγώνας δρόμου, και αυτό θέλω να το προσέξουμε, τροχάδιν που λέγανε τότε, από τον τάφο του Παύλου Μελά προς το στάδιο, και επειδή το στάδιο μόλις τότε εγκαινιάστηκε και ήταν το καλύτερο στάδιο σε όλη την Δυτική Μακεδονία, θεώρησα ότι είναι σχεδόν, ας πούμε, προφανές ότι πρέπει κάθε χρόνο μια τέτοια εκδήλωση να την επαναλαμβάνουμε. Θα δείτε κι εσείς τώρα τα κύπελα τα οποία είχαν δοθεί τότε με τις εφημερίδες Καλή Ώρα, κυρίως Εμπρός, Φως, Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω ποια άλλη ήταν, αλλά και των εμπορικών συλλόγων και ούτω καθεξής. Δηλαδή μεγάλη δραστηριότητα για να διασωθεί η Καστοριά, η οποία γενικά παρά τον πόλεμο του 46-49 σχετικώς διασώθη. Αυτό όλο το βιβλίο το έχω βγάλει σε μικρά αντίτυπα, σε μικρά νούμερα, αλλά θα το πολλαπλασιάσω και θα προσπαθήσω να το χαρίσω όχι μόνο στα γυμνάσια και στις βιβλιοθήκες, αλλά σε όποιον έχω φίλο, που έχω πολλούς δυστυχώς, και γι' αυτό δεν έχω πάρα πολλά
να δώσω σε εσάς.